σε αναζήτηση μιας μόνιμης και όχι προσωρινής λύσης για την επαναλειτουργία των τριών βρεφονιμπιακών σταθμών που κρίθηκαν μη κατοικήσιμοι προσωρινά λόγω του σεισμού, βρίσκεται ο ΟΚΠΑΠΑ. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους μηχανικούς του ΤΑΣ Κοζάνης και τους μηχανικούς του Δήμου, ο πρώτος, ο τρίτος και ο έβδομος παιδικός σταθμός χρήζουν παρεμβάσεων και επισκευών, αφού φέρουν σοβαρές ρογμές και ζημιές που καθιστούν επικίνδυνη τη φιλοξενία παιδιών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππος Τσουμανής, συντάσσονται ήδη οι μελέτες για τις επισκευαστικές εργασίες. Ωστόσο, η κατάσταση για τον 7ο παιδικό σταθμό στο Άλσος δείχνει περισσότερο σοβαρή και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στο κτίριο να μπει λουκέτο και να μην επαναλειτουργήσει ως βρεφονιμπιακός σταθμός. Τα κτίρια αυτά λοιπόν είναι ο πρώτος βρεφονιμπιακός στην Μολοσσόν, που είναι ένα παλιό κτίριο και έχει κάποιες ρογμές που αυτή τη στιγμή μας απαγορεύουν τη χρήση του ως παιδικό σταθμό. Είναι ο τρίτος παιδικός σταθμός που είναι στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι η ιδιοκτησία της Εκκλησίας και έχει εκτεταμένες ζημιές, τις οποίες από ό,τι μας είπε σήμερα η Εκκλησία θα τις αποκαταστήσει. Και είναι και ο 7ος παιδικός σταθμός που είναι στο Άλσος, ο οποίος ήταν ένα παλιό κτίριο που είχε και παλιές φθορές. Τώρα έχει και ζημιές από το σεισμό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταστεγάσει τα παιδιά των παιδικών σταθμών αυτών σε άλλους παιδικούς σταθμούς, όπου πηγαίνουν κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι λύσεις προσωρινές αυτές. Προσπαθούμε να βρούμε μόνιμες λύσεις, είτε με καινούργια κτίρια, είτε επισκευάζοντας το ταχύτερο δυνατόν τους σταθμούς που είχαν τις ζημιές αυτές. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα βρούμε οριστικές λύσεις και για τους τρεις σταθμούς και θα τελειώσει το θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά, τα παιδιά είναι ασφαλείς στους παιδικούς σταθμούς και δεν έχει πάψει η λειτουργία κανενός. Αλλά εμείς πριν από 2 χρόνια φροντίσαμε, σε συνεργασία με την προεδρευτική και κάναμε κάποιες ασκήσεις και μια εκπαίδευση και του προσωπικού και των παιδιών των παιδικών σταθμών. Και αυτή την περίοδο έχουμε προγραμματίσει και νέα άσκηση. Υπάρχει δηλαδή έγγραφο δικό μας προς την προεδρευτική να ξαναγίνει πάλι αυτή η άσκηση τώρα. Υπάρχουν και οι κανονισμοί το πώς θα αντιδρούμε σε κάποιο σεισμό που έχει βγάλει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Αυτοί είναι αναρτημένοι στους παιδικούς σταθμούς, δηλαδή υπάρχουν τα εργαλεία, να το πω έτσι, να αντιδράσουμε σωστά σε έναν σεισμό.